κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συμβουλίου του Κοινωνικού, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην κοινή ερώτηση του Ενδονόπουλου, αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, ποιητή, ζωγράφου και όχι μόνο, τον οποίο έχουμε την τεράστια χαρά να σας παρουσιάσουμε φέτος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες που μας έχουν μαζί, την οικογένεια, κυρία Ιλιέτη Βουλοπούλη και την Πέρα. Και τους ανθρώπους που μιλήσουν στο στρέμμα τραπέζι αύριο, η φωτοσυντηρισμό της κυρίας Αρχαδέλη. Νομίζω ότι ο τίτλος που δώσαμε έτσι κάπως αυθαίρετα στην έκθεση, με τον χρώμα του λόγου και τον λόγο των χρωμάτων. Αυτό συνοψίζει, νομίζω, αυτό το δίπολο με το οποίο ο Νίκος Οικονόπουλος λειτουργήσε. Δηλαδή, χρώμα και λόγος, ή πρωτίστως λόγος και χρώμα, ποιητικός λόγος και ζωγραφική πράξη. Για τον Νίκο Οικονόπουλο νομίζω δεν έχουμε πολλά να πούμε, διότι είναι γνωστός και στους πάντες, αλλά το που γίνει γνωστός πέρασε τον τάραχο της ψυχής του. Κρεβάστηκε, λιτωρήθηκε, απορρίφθηκε, αλλά συνήθως έτσι συμβαίνει με τους μεγάλους. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία αυτής της εποχής δεν ήταν έτοιμη να δεχθεί τα μηνύματα που ο Νίκος Οικονόπουλος έφερνε και τα οποία έρχονται με καθυστέρηση δεκαετίας συνήθως από εκεί που συνδέπεταν, καταγόμενος από μια αστική κωνσταντινοπολίτικη οικογένεια. Έζησε στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στο Παρίσι όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλειες σπουδές του και οι γονείς του τον προώρησαν να γίνει γιατρός. Εκείνος όμως κατάλαβε ότι δεν ήταν φτιαγμένος για να γίνει γιατρός. Αυτό που ήθελε ήταν να επιστρέψει στον τόπο του και να γίνει ζωγράφος. Σουρεαλιστής ζωγράφος. Ο Νίκος Οικονόπουλος το λέει μόνος του. Από ανέκαθεν υπήρξα σουρεαλιστής δι. Τι σουρεαλιστής όμως το ερώτημα είναι, τι σουρεαλιστής υπήρξε. Υπερρεαλιστής. Ε? Υπερρεαλιστής. Θα το έλεγα. Ναι, οι όροι είναι, τι να πούμε, σουρεαλισμός, σουρεαλισμός ή υπερρεαλισμός. Το υπέρ. Ναι. Το υπέρ όμως προσκρούει στο υπερρεαλισμό στο Αμερικάνικο, ένα άλλο κίνημα και οι Αμερικάνοι δημιούργησαν πρόβλημα. Αυτό που ο Οικονόπουλος, ο σουρεαλισμός του είναι ένας ιδιόρυθμος σουρεαλισμός, διότι ενώ ζωγραφίζει τηρώντας τις αναλογίες, την τυπογραφική λειτουργία, το μέτρο της αναλογίες, από ένα σημείο και έπειτα, επηρεασμένος προφανώς και από το αυτό που μέσα σε αυτή την κοσμονική ατμόσφαιρα που έζησε στο Παρίσι, όπου ο σουρεαλισμός 1924 με τον Πρετόν να γράφει το πρώτο μανιφέστο, δεν μπορούσαν να διαλάβουν τις προσοχές ενός ανθρώπου τόσο έξυπνο, τόσο ικανό. Πρόκειται για μια ιδιοφυΐα σπάνιου μεγέθους. Ενώ ζωγράφισε, όπως είπαμε, συμπατικά κάπως, από ένα σημείο είπε, και το συμπατικά αναφέρουμε στη μαθητεία του κοντά στο Κόντο, του κοντά στο Παρτένι, στο ξεκίνημα είδαμε, θα δούμε στην έκθεση, ότι ζωγράφισε εικόνες, αλλά και κοσμικά θέματα με βυζαντινή τεχνοτροπία. Δηλαδή από τέμπερα σε ξύλο. Έτσι Αργέτη. Η Αργέτη
είναι η κόρη μου, το δράκο της ευκαιρίας να την ευχαριστήσω θερμά και την Αργέτη και τη σύζυγο του οικονόμου μου, την κυρία Κολοπούλου, για όλη την υποστήριξη που παρήκαν για να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο αυτής της έκθεσης. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Είναι αχανής ο κόσμος του Εγκολόπουλου. Φροντίσαμε να πάμε όχι σε παράκλινη πορεία, την ποιήση και την ζωγραφική και όχι αυτά, πηγαίνουν μαζί. Γι' αυτό βέβαια τα αναλόγια που βάζουμε και σχετίζονται με μερικά έργα έχουν αυτό το σκοπό. Να μην λανθάνεις προσοχής ότι πρωτού ο Εγκολόπουλος υπήρξε ποιητής και ζωγράφος. Πρώτα ποιητής είναι ένας ζωγράφος, τι του αρνίζει αυτό. Για πολλά χρόνια το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη Κελίδης Γουλαμπή αποτελεί για την Άνδρο τον πιο σταθερό πυλώνα στην πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα του νησιού μας. Η υψηλού επίπεδο εκθέσεις που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι το Ίδρυμα Γουλαμπή αποτελούν κορυφαίο δικαστικό γεγονός για την Ελλάδα μας και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη φετινή έκθεση του Ιδρύματος που είναι αφιερωμένη σε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής ποίησης και ζωγραφικής, στον Νίκο Εγκολόπουλο, και σας ευχόμαστε, κυρία Πρόεδρε του Ιδρύματος, κύριε Διευθυντά και αγαπητά του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος, το ίδιο κουράγιο, την ίδια δύναμη και την προσφορά του Ιδρύματος στον πολιτισμό και για το νησί μας. Ο Νίκος Εγκολόπουλος είχε κάνει έμφυγμά του το απόθεμα του ορατή, ούτ πικτούρα ποέζης. Όπως η ποιήση, η ζωγραφική. Ή λίγο πιο ελεύθερα, ζωγραφική και ποιήση βασίζονται στις ίδιες αρχές. Αυτό που θελήσαμε με αυτή την έκθεση είναι να δείξουμε τον καλλιτέχνη ολόκληρο, με όλες τις πτυχές, όλες τις δραστηριότητες. Βέβαια, είμαστε μουσείο τέχνης, επομένως προτεραιότητα έχει η ζωγραφική. Θελήσαμε όμως να παρουσιαστεί και το ποιητικό του έργο όσο γινόταν. Ο Νίκος Εγκολόπουλος δεν είχε θεματικές που να παρουσιάζει εκείνος ως βασικές. Εμείς θέλησαμε όμως, για να γίνει και πιο κατανοητός σε εσάς, να διαμορφώσουμε ενότητες για αυτή την έκθεση. Θα τις δείτε, είναι 7. Είναι η επιρροή που είχε η Βυζαντινή τέχνη πάνω στην ζωγραφική του και κυρίως η επιρροή του Φωτεινόπουλου. Η γυναίκα, το ζευγάρι, η ελληνική μυθολογία, οι ήρωες της ιστορίας, οι συγγραφείς, οι ποιητές, οι αρχιτεκτονικές, τα αρχιτεκτονικά σχέδια, η αρχιτεκτονική ζωγραφική και το θέατρο, το μπαλέτο. Όπως βλέπετε, αυτό έχουν ένα κοινό. Είναι ο άνθρωπος. Και ο ίδιος ο Εγκολόπουλος έλεγε, θα τον περιφράσω γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς, για τον άνθρωπο ζωγραφίζω, ο άνθρωπος είναι το κέντρο της ζωγραφικής μου και για εκείνον είμαι εγώ. Και στην απομόνωση που ζω, η μόνη μου ευχή είναι ο μελούμενος θεατής κάποτε να με καταλάβει. Η ευχή μας είναι η ευχή του να φανεί εδώ και να μπορέσει να δει μερούμενους θεατές που θα τον καταλάβουν, θα τον εκτιμήσουν και θα τον θαυμάσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας περιμένουμε πάνω στο δώμα για να γνωριστούμε καλύτερα και να πιούμε ένα κρασί στη μνήμη του Νίκου Εγκολόπουλου.